Η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ νομίζω ότι υπαγορεύεται από πολλούς άλλους λόγους και ήταν και μια συζήτηση που γίνεται εδώ και 2 χρόνια περίπου. Κάτω. Ότι είναι πολύ φθηνό, πολύ φθηνό το ρεύμα και επιβαρύνεται όλος ο οργανισμός με αποτέλεσμα συνεχώς να συρρυκνώνται και να μπαίνει μέσα. Για όποιον σας διαβάζει, κάτι το οποίο σας χαρακτηρίζει ήταν πάντοτε το bird's eye view που λένε στα χωριά μας. Η μεγάλη εικόνα. Ναι. Λοιπόν, η αίσθηση του Νίκου Ξηδάκη, ξεχάστε ότι είστε υπουργός, αν θέλετε, μισό λεπτό και αν μπορείτε βέβαια. Βεβαίως. Είναι ότι σε περίπτωση που πάμε σε τρίτο μνημόνιο, συμφωνία, πρόγραμμα, δανειακή διευθέτηση, πείτε το όπως θέλετε, δεν θα τσακωθούμε ούτε θα ερήσουμε. Ναι. Επ' αυτού θα προκύψει εσωτερικό ζήτημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, εξαρτάται τι μορφή θα έχει αυτή η δανειακή σύμβαση. Αν είναι μια δανειακή σύμβαση η οποία δεν καταρακώνει την εθνική κυριαρχία όπως την έχουν κάνει μέχρι τώρα. Όπως την έκανε αν το Καστελόριζο. Αν δεν έχει μέτρα, εννοείται. Φαντάζομαι. Ήμουν σαφής. Χωρίς μέτρα. Αν δεν καταρακώνει την εθνική κυριαρχία και αν δεν προϋποθέτει ότι ο δανειστής θα επεμβαίνει για να μας πει πόσο θα κοστίζει το εισιτήριο στο νοσοκομείο και πόσο θα είναι το εισιτήριο στο τραμ. Αν δεν συμβαίνει αυτό, μπορεί και να μην διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ και μπορεί να το αντέξει και ο ελληνικός λαός και να το δεχθεί ως μια έντιμη δανειακή σύμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση. Σε διαφορετική σύμβαση, αν είναι μια δανειακή σύμβαση η οποία θα καταργεί εντελώς τη λαϊκή κυριαρχία και οι εκλογές στην Ελλάδα, η δημοκρατία στην Ελλάδα θα έχει ως αποτέλεσμα την εκλογή ενός υπονομάρχη, νομίζω ότι δεν θα το δεχθεί ούτε καν ο ελληνικός λαός. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τέλη Τριανταφύλου επίσης, Γιάννη Πιταρά, το αυτόν. Κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε και στην